Λοιπόν, μαζί μα ο Βασίλη Σιώτης, διευθυντή του ΣΚΑΙ 100,3, έχω την εντύπωση ότι η ΔΕΦ ήταν η πρόβα και σήμερα ήταν η Αβάν Πρεμιέρτη για την προεκλογική εκστρατεία Βασίλη. Ε, με τον Πρωθυπουργό να επιτίθεται ευθέω στον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, να δίνει ένα ξεκάθαρα προεκλογικό τόνο σε αυτή την ομιλία, να θέτει τα δίληματα και να τραβάει και λίγο το αυτή στου βουλευτέ του. Ναι, γιατί ε, πράγματι, όπω το λε, ακριβώ είναι. Δηλαδή, η προεκλογική περίοδο έχει ξεκινήσει. Αλλά χρώσταγε για μια εμφάνιση στου βουλευτέ ο Πρωθυπουργό για να πει και σε εκείνου και να του το πει και με κάποια και αυστηρότητα. Να το πούν, γιατί μίλησαν, και μίλησαν. Ναι, ε, τι πρέπει να γίνει, για, γιατί πράγματι αυτή την προεκλογική περίοδο που θα ζήσουμε. Νομίζω ότι δεν θα την έχουμε ξαναζήσει. Πρώτον, ξεκίνησε πολύ νωρί. Έχουμε μπροστά μα τουλάχιστον έξι μήνε. Και δεύτερον, είναι μια προεκλογική περίοδο που, αν σκεφτεί πόσα δεδομένα άλλαξαν μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, σκέψω από την εκλογή Ανδρουλάκη τον Ιανουάριο και τον πόλεμο τον Φεβρουάριο, πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Πόσο κρίσιμε γίνονται οι εκλογέ και με πόσου αστάθμιου του παράγοντε. Ο Πρωθυπουργό λοιπόν τα έβαλε σε μία τάξη να τα ξέρουν και οι βουλευτέ, να ξέρουν ποιοι είναι οι ξεκάθαροι στόχοι. Και οι στόχοι είναι πρώτον βασικό, να μην υπάρξει χαλαρή ψήφο. Να πάνε όλοι στι κάλπε. Είχαμε τις σκάλπες, επισημάνει εδώ τι ναι. προηγούμενε μέρε την, την σημασία που αποδίδουν σε όλα τα κόμματα στα ποσοστά που θα πετύχουν την Πρώτη έτσι, Κυριακή. Έτσι. Ο Πρωθυπουργό δείχνει να αντιλαμβάνεται πλήρω ότι το ποσοστό της πρώτης Κυριακής θα δημιουργήσει τη δυναμική και την ψυχολογία για το δεύτερο γύρο, για να κατακτήσει τον δεύτερο βασικό mm. στόχο, που είναι η αυτοδυναμία. Το είπε λοιπόν και στους βουλευτές, για να το λένε στους ψηφοφόρους τους, μη λένε απλώς ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, πρέπει να πάνε όλοι στις κάλπες. Τώρα, αυτή η προεκλογική περίοδος, είναι μια περίεργη προεκλογική περίοδο γιατί ξεκίνησε με μια ακραία πόλωση στι αρχέ του καλοκαιριού, συνεχίστηκε και με τι υποκλοπέ, αλλά πλέον σκιάζεται από τρει πρωτοφανεί κρίσει. Έχουμε τον πόλεμο στη Ρωσία με πυρηνικέ απειλέ, πλέον. Έχουμε την Τουρκία που δεν είναι πια μία πρόκληση, εδώ είναι η πιο σοβαρή κρίση που είχαμε έχουμε τα τελευταία κρίση. 30 έχουμε χρόνια. Κρίση. Και έχουμε και την ενεργειακή mm. κρίση, η οποία και αυτή επιβαρύνει πάρα πολύ το προηγούμενο τύπο. Ωραία, κρίμα. αυτές οι κρίσεις ποιον ευνοούν, ευνοούν την κυβέρνηση που τις διαχειρίζεται ή ευνοούν την αντιπολίτευση που έχει το χώρο να κριτικάρει. Κοίταξε, Τώρα, ψύχρεμα αν τα δούμε τα πράγματα, η κυβέρνηση ευνοείται από το περιβάλλον αυτών των τριών κρίσεων, διότι πρώτον έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, άρα εμφανίζεται ως κυρίαρχη στο σκηνικό. Η αξιωματική αντιπολίτευση και από το ρόλο της έχει ρόλο θεατή, αλλά δεν έχει κάνει και τίποτα σπουδαίο στα εθνικά mm. θέματα. Ε, και επιπλέον την βολεύει την κυβέρνηση το ότι μέσα σε τέτοιο περιβάλλον δεν χωρούν λαϊκισμοί, δεν χωρούν δημαγωγίες, δεν χωρούν ε, άκρατες παροχολογίες. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ ελπίζει, αυτό καταλαβαίνω, ότι το κύμα τη ακρίβεια που αρχίζει πάλι και διωγγώνονται, αυτή η οικονομική εξουθένωση που θα δημιουργηθεί το χειμώνα, να τη δώσει κάποια επιπλέον ωφέλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα τα δούμε όλα αυτά προσεχώς.